Μπαρλικαρίσια, εμφανίσει από την εθνική μα. Όμω στο τέλο δεν πήραμε την νίκη. Πώ το ζήσατε, το πάθο, τη δύναμη στο παιχνίδι, την υποστήριξη του κόσμου και ποια τα συναισθήματα στο τέλο. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μα. Ξέραμε ότι η Βουλγαρία είναι μια δυνατή ομάδα όπω βλέπουμε. Αλλά νομίζω ότι έκαναμε ένα καλό παιχνίδι και δυστυχώ. Νιώθαμε μια μεγάλη αδικία στο τέλος που μπορούσαμε να κρατήσουμε το σκορ και να κερδίσουμε, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πιστεύεις ότι η εθνική μας δυστύχησε το γεγονός ότι έδωσε χώρο στο δεύτερο ημίχρονο στον αντίπαλο και γι' αυτό δέχτηκε αυτό το γκολ στο τέλος? Ξέρεις, το ρυθμό ήταν γρήγορο και δεν ήταν εύκολο να τους πιέσουμε μπροστά όπως ήθελαμε. Και αυτοί επέξαν λίγο πιο επιθετικά και ήταν δύσκολο για μας να αντιδράσουμε γι' αυτό. Αλλά ξέρεις, όταν παίζεις σε μια καλή ομάδα και είσαι μπροστά στο σκορ, είναι φυσιολογικό να μείνεις λίγο πιο πίσω, αλλά δυστυχώς ήταν στο τελευταίο λεπτό. Ερνάντο, μίλησες για αίσθημα αναδικίας, για το γεγονός ότι δεν καλύψαμε το σκορ. Να περιμένουμε ένα αντίδραση στο παιχνίδι με τους ενεργούς. Σίγουρα. Πιστεύω ότι βλέπετε ότι κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Φτιάχνουμε μια ταυτότητα τώρα, μια νοοτροπία νικητής και θέλουμε να παίξουμε κάθε παιχνίδι όπως σήμερα, αλλά θέλουμε να κερδίσουμε και θέλουμε να δώσουμε μια απάντηση στο επόμενο παιχνίδι. Ενάντια, η ομάδα σήμερα παρουσίασε δύο πρόσωπα. Ένα πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο που ήταν καλύτερη από τη Βουλγαρία, δημιούργησε φάσεις, και ένα πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο που ουσιαστικά δεν κατάφερε να κάνει τίποτα στο γήπεδο. Ναι. Είχε στο δικό της μισό, έδωσε αρκετούς χώρους και αρκετά μέτρα στο γήπεδο στους Βουλγάρους. Ναι, έχεις... Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό. Νομίζω ότι μείναμε λίγο πίσω. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βγούμε λίγο πιο μπροστά, να τους πιέζουμε λίγο, αλλά δεν τα καταφέραμε. Είναι και η Βουλγαρία μια πάρα πολύ καλή ομάδα και πρέπει να τους δώσουμε συγχαρητήρια γι' αυτό. Και ένα μήνυμα για τον κόσμο, Ρενάτο. Σήμερα ήρθε αρκετό στο γήπεδο για να σας στηρίξει, ευτυχώς, αλλά για ακόμα μια φορά έφυγε απογοητευμένος. Ευτυχώς ήρθε κόσμο στο γήπεδο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Είναι η ομάδα μας σε όλοι, δεν νοιάζει αν είμαστε Ομόνια, Σαλαμίνα, Αποέλ, Απόλλων, ΑΕΚ. Είμαστε μια ομάδα μόνο, η εθνική, και πρέπει να έρχεται όλοι στο επόμενο παιχνίδι με την Νορβηγία. Θέλω να τους ευχαριστήσω σίγουρα που ήρθε σήμερα. Καλή επιτυχία, Γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ.